Γεια σας. Είναι ένας τρελός κόσμος και είναι η Άννα Μορφούλη. Και ο Κώστας Μπετινάκης. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Μα όταν λέω πάρα πολύ ευχάριστο, τουλάχιστον νομίζω ότι πάρα πολύ εκτός από μένα το ευχαριστήθηκαν. Με τον Ολυμπιακό, την Ολυμπιακάρα δηλαδή, και το Μήτρογλου. Θα ήθελα έτσι να το ευχαριστηθούμε αυτές τις τρεις γκολάρες που πετύχαμε και να φύγει και η θλίψη από όλα τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει όλο αυτόν τον καιρό την Ελλάδα και τον κόσμο, τον Ολυμπιακό κόσμο περισσότερο. Γιατί ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένος σου είναι είναι ο αγαπημένος μου ο Μήτρογλου. Σωστά. Είναι, λοιπόν, είναι και συνονόματος. Είναι και συνονόματος, ακριβώς. Με εκτελεστή λοιπόν τον Κώστα Μήτρογλου και φύλακα άγγελο της εστίας του τον Ρομπέρτο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει με 3-0 την Άντερλεχτ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Έπαιξαν πάρα πολύ καλά οι Ερυθρόλευκοι, αν τα λέω σωστά, Κώστα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ο τερματοφύλακας, ο οποίος στο 53ο λεπτό έκανε μια εκπληκτική απόκρουση. Σε πέναλτι. Ακριβώς. Στο 56 ο Μήτρογλου βρέθηκε μόνος του απέναντι σε έναν παίκτη της Άντερλεχτ, τον Καμίνσκι, και με δυνατό σούτ έκανε το 2-0. Ο τερματοφύλακας τον Καμίνσκι. Α, ο τερματοφύλακας είναι. Συγγνώμη. Και στο 72 ο Μήτρογλου έβαλε το τρίτο και εξαιρετικό γκολ. Εδώ βλέπουμε το πρώτο γκολ. Το πρώτο. Εδώ πανηγυρισμοί, είναι σημαντικός αυτός ο αγώνας για την πορεία στο... Ο αγώνας ήταν ένας αγώνας θρίλερ, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πριν πετύχει ο Μήτρογλου το πρώτο του γκολ, γιατί έκανε hat-trick. Ήταν λίγο αγωνιώδες γιατί χάσανε κάποιες ευκαιρίες. Μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλοί νέους παίχτες και πάρα πολύ γρήγορους, αλλά φάνηκε ότι τους έλειπε η εμπειρία. Μάλιστα. Η Άντερλεχτ δηλαδή. Αυτό έτσι έδιωξε την πίκρα που είχε νιώσει ο Ολυμπιακός μετά το προηγούμενο, την προηγούμενη οδυνηρή ήττας του Καραϊσκάκη. Και δίνει ελπίδες για να προχωρήσει στο Champions League, όπως λέγεται. Ακριβώς. Και παρόλο που στην αρχή δέχτηκε μεγάλη πίεση, όπως είπαμε. Εδώ είναι η φάση που ο Ρομπέρτο αποκρούει το πέναλτι, που κατέβασε τα ρολά, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία. Του Μήτροβιτς, ναι. Ήταν ο καλύτερος παίχτης του για την Άντερλεχτ, αλλά δεν κατορθώνει εδώ. Ο πορτιέρο του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Να πούμε για την βαθμολογία του ομίλου. Η Paris Saint-Germain έχει 6 βαθμούς, ο Ολυμπιακός και η Μπενφίκα ισοβαθμούν με 3 βαθμούς και η Άντερλεχτ βρίσκεται στην 4η θέση με κανένα βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική που είναι στις 23 Οκτωβρίου, τα παιχνίδια θα τα δούμε στις 10 παρατέταρτο και τα ζευγάρια είναι Μπενφίκα Ολυμπιακός και Άντερλεχτ Paris Saint-Germain. Και ας φύγουμε τώρα από αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν θα πούμε ότι είναι δυσάρεστη αυτή που θα πάμε. Θα περάσουμε τον Ατλαντικό. Θα συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε και ίσως, όπως λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία, πήρε τη στήριξη της κυβέρνησης Ομπάμα στις προσπάθειες της Ελλάδας να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της κρίσης. Και αυτό που μετά τη συνάντηση του Τζον Μπάιντεν, του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, δημιούργησε ένα κλίμα αισιοδοξίας στην κυβέρνηση. Αντίστοιχο θετικό κλίμα συνάντησε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και στις επαφές του στο Καπιτόλιο, όπου συναντήθηκε με τους ηγέτες των δύο κομμάτων στη Γερουσία και τον αρχηγό της μειοψηφίας στη Βουλή, λίγο πριν μεταβούν στο Λευκό Οίκο για διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο Ομπάμα σχετικά με την αναστολή της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παραμένουν κλειστά τα περισσότερα δημόσια κτίρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και η δημόσια λειτουργία αργούν ακόμα υποχρεωτικά για τρίτη μέρα. Στη συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν, που ήταν και περιλάμβανε αυτή η συνάντηση και δεκάλυπτη κατηδίαν συζήτηση, δόθηκε έμφαση στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και
σε συνέχεια της συνάντησης με τον Μπαράκ Ομπάμα τον Αύγουστο, αλλά και ηλιογραφίας που είχε στη συνέχεια με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός Σαμαράς συμφώνησε με τον κύριο Μπάιντεν να μεταβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Αθήνα η Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδευόμενη από Αμερικανούς επιχειρηματίες. Αυτό που λέμε, ένα κλίμα αισιοδοξίας, και θα δούμε. Λοιπόν, μετά από αυτό το κλίμα πάμε στη, με συγχωρείτε για την έκφραση, μπίχλα, που έχει δημιουργήσει αυτή η ιστορία με τη συμμορία της Χρυσής Αυγής. Συγγνώμη που γελάω, απλά θυμάμαι που τα συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής, Κώστα. Στην φυλακή θα οδηγηθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η απολογία του κράτησε πάρα πολλές ώρες. Ξεκίνησε στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Στη συνέχεια, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας, ο Γιώργος Πατέλης, ο οποίος επίσης θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς με τα όσα είπε δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος εξήλθε από τα δικαστήρια στις 5 παρά 20 περίπου τα ξημερώματα και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γαδά. Μέχρι τότε δεν είχε αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθεί. Όπως έγινε γνωστό, θα μεταβεί, όπως και ο Πατέλης, στις φυλακές Κορυδαλλού. Έξω από τα δικαστήρια για πάρα πολλές ώρες τον περίμεναν η σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια, η κόρη του Ουρανία, ο βουλευτής Γιώργος Γερμενής, καθώς και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία φώναζαν διάφορα συνθήματα. Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα από το βράδυ. Ένας εκ των βουλευτών του κόμματος, ο Μιχάλης Αρβανίτης, την ώρα που έβγαινε από το κτίριο της Ευελπίδων, φώναξε «γελία και επίορκα ανθρωπάκια αποφάσισαν την προφυλάξη του αρχηγού». Αντέδρασε, όπως καταλάβαμε, στην απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι βάσει του κατηγορητηρίου ο Νίκος Μιχαλολιάκος εμφανίζεται να έχει τον απόλυτο ηγετικό ρόλο τόσο στο πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Βάσει του καταστατικού που είναι ο Führer Principe. Ακριβώς. Στο μικροσκόπιο τώρα των ανακριτών βρέθηκαν οι επίμαχες κλήσεις που φέρονται να έγιναν σύμφωνα με την ΑΕΠ μεταξύ του Γιώργου Πατέλη και του Νίκου Μιχαλολιάκου το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν μίλησε με τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, τον Γιώργο Πατέλη, καθώς είχε εκχωρήσει κάποιες τηλεφωνικές γραμμές στα γραφεία του κόμματος. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής φέρεται να ζήτησε από την ανάκριση να προχωρήσει σε άρση του ουσιαστικού απορρίτου, ώστε να παραδοθούν εφόσον υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπήρχε μια σταθερή τηλεφωνική σύνδεση που ανήκει στον κύριο Μιχαλολιάκο και εκεί έχουν ληφθεί αρκετές εισερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο που ανήκει στον Γιώργο Πατέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής υποστήριξε ακόμη ότι η δίωξή του είναι πολιτική. «Λυπάμαι για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, την αποδοκιμάζω όπως και τη βία συνολικά. Δεν είμαι ναζιστής, δεν γνωρίζω αν μέλη της Χρυσής Αυγής έχουν παραβατική συμπεριφορά. Η Χρυσή Αυγή διαθέτει μόνο κοινοβουλευτική δράση», φέρεται να είπε κατά την απολογία του ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Φυσικά τα όσα είπε δεν έπεισαν τις ανακριτικές αρχές και γι' αυτό το λόγο παίρνει το δρόμο για τις φυλακές. Εχθές τώρα το... Εξάλλου τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες που λέει και η λαϊκή παροιμία. Εχθές τώρα το πρωί, με τη σύμφωνη γνώμη πάλι ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Γιάννης Λαγός. Ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν η Ηλίας Κασιδιάρης, η Ηλίας Παναγιώτερος και Νίκος Μίχος. Οι υπόδικοι. Ναι. Να το λέμε και αυτό. Ακριβώς. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη τους. Ο ανακριτής δεν θεώρησε ότι ήταν
ότι κινδυνεύουν να μην παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Και γι' αυτό εξάλλου τους απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Ακριβώς. Στον Ηλία Κασιδιάρη, εκτός από τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, πρέπει να καταβάλει και εγγύηση 50.000 ευρώ. Ενώ στους άλλους δύο ισχύει μόνο ο περιοριστικός όρος για την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Επίσης, προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 39χρονη ανθιπαστυνόμος Βενετία Πόπορη, που υπηρετούσε στην ασφάλεια Πειραιά και φέρεται να εμπλέκεται σε αξιόπινες πράξεις μελών της Χρυσής Αυγής. Και η οποία είχε δώσει και ψεύτικη διεύθυνση στην υπηρεσία της. Ακριβώς. Στο σπίτι της, μεταξύ άλλων, είχαν βρεθεί ένα υπηρεσιακό πιστόλι με γεμιστήρα, ένα περίστροφο εκτόξευσης φωτοβολίδων, ένα πιστόλι ρέπλικα, ένα μαχαίρι με σιδερογραφιά, μια συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, 4 μαχαίρια, 4 σουγιάδες, 2 χατζάρες, 20 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου G3 και διάφορα άλλα. Ήταν συλλέκτρια. Καθώς και ένα δελτίο υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής. Επίσης, αργά το βράδυ της Τετάρτης, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε και η Θέμης Σκορδέλη που συζητούσαμε νωρίτερα, Κώστα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται μαζί με έναν 60χρονο συνταξιούχο αστυνομικό σε αξιόπινες πράξεις μελών της Χρυσής Αυγής. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 54χρονος αστυνομικός υποδιευθυντής, ο Αθανάσιος Κάρας, καθώς και μια γυναίκα 52 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Για τη Σκορδέλη άκουσα σε κάποιο δελτίο ειδήσεων που εμφανίστηκε ως τραπεζικός, ίσως ήταν τραπεζικός, ότι ήταν άνεργη και στο σπίτι της βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό που δεν μπόρεσε να το δικαιολογήσει. Τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ. Βρέθηκε ένα βιβλιάριο τραπέζης με 145.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή να δούμε και τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπω στο BBC πρώτο θέμα, προειδοποίηση του Ομπάμα ότι κινδυνεύει να χρεοκοπήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν λόγω των γεγονότων και που δεν προχωράει η υπόθεση του προϋπολογισμού και γίνονται προσπάθειες για κάποια συμβαστική λύση. Δεύτερο θέμα έχει την ιστορία της δίκης της οικογένειας Jackson, του Michael Jackson, του συγχωρεμένου τραγουδιστή, που βλέπουμε ότι για τα διεθνή μέσα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μιας και μιλάς για τα διεθνή μέσα, να σου πω και κάτι τελευταίο που κάνει το γύρο των μέσων εδώ, αλλά τόσο και στον κόσμο. Το χαστούκι του Ηλία Κασιδιάρη στην κάμερα του Reuters. Αυτές τις σκηνές που εκτελήχθηκαν χθες έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα όσα παρακολουθήσαμε, Κώστα. Έβριζαν συνεχώς. Είναι πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά μας χρονικά η συμπεριφορά ενός εκλεγμένου μέλους της Βουλής. Έτσι, και το υβριολόγιο και όλες οι πράξεις του, εν πάση περιπτώσει, και κυρίως απέναντι, δείχνει ένα μίσος για τους δημοσιογράφους. Εμείς το εκλαμβάνουμε σαν... Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η κάμερα του Reuters έχει καταγράψει τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έβριζαν και απειλούσαν τους δημοσιογράφους. Αυτό είναι περιποίητη τιμή για το δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί αν μας επενούσαν θα το θεωρούσα πολύ ύποπτο και το εξαιρετικά δυσάρεστο. Φυσικά ο κύριος Κασιδιάρης δεν αρκέστηκε μόνο στις Ήβρεις, αλλά χτύπησε έναν φωτογράφο και έναν οπερατέρ, οι οποίοι έκαναν να βλέπουμε τα πλάνα. Και η άλλη φυσιονομία, η Ευγενική, ο Παναγιώταρος, απείλησε ότι θα δει τι θα μας κάνει. Ακριβώς. Και βρέθηκαν στο δρόμο του, έκαναν αυτό το λάθος. Ελπίζω να μην βρεθώ στο δρόμο του, γιατί δεν είμαι πλέον στην κατηγορία του. Πραγματικά είναι... εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί. Και λοιπόν, από αυτά τα δυσάρεστα να περάσουμε σε κάτι το οποίο βλέπω ότι έχει πέσει λίγο το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο πολεμικός πυρετός. Μιλάω για το θέμα της Συρίας, όπου φυσικά ο εφήλιος πόλεμος μένεται. Χτες είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη συνέντευξη του Προέδρου της Συρίας, Άσαντ. Σήμερα θα δούμε μια άλλη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος αναλύει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ για τη Συρία
και την επιβολή διεθνούς ελέγχου στο χημικό απλοστάσιο της χώρας αυτής, αναφέρεται στις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Είμαστε ρεαλιστές». Θυμίζουμε ότι εγκρίθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας το ιστορικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία. Αυτό βασίστηκε στην πρωτοβουλία της Ρωσίας για την επιβολή διεθνούς ελέγχου στο χημικό απλοστάσιο Συρίας με σκοπό την καταστροφή του. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Λαυρόφ, ανέφερε σε ανταποκριτές ρωσικών εφημερίδων και στα διεθνή πρακτορία και έδωσε πάρα πολλές συνεντεύξεις, μια από τις οποίες θα δούμε. Απομαγνητοφωνήσαμε τη συνέντευξη στην Κομερσάντ, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον ρωτάνε, Τζον Κέρι, χαρακτήρισε τις συμφωνίες για τη Συρία ιστορικό πλαίσιο. Ο Γάλλος Υπουργός Λοράν Φαμπίους δήλωσε ότι το Σύμβουλο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιτέλους δικαίωσε τον προορισμό του. Συμφωνείτε με αυτές τις εκτιμήσεις? Ο Λαυρόφ απάντησε ότι στη διπλωματία υπάρχει μια παράδοση. Μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας, ο καθένας να δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που ο ίδιος νομίζει. Το ίδιο κάναμε και εμείς, τονίζοντας στην ομιλία μας ότι το ψήφισμα δεν εγκρίνει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 7 της Χάρτας του ΟΗΕ, το οποίο επιτρέπει ακόμα και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Αυτό ήταν το κρισιμότερο σημείο και σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία σάφεια. Η ερώτηση που του υποβλήθηκε κατόπιν είναι: το χειρότερο σενάριο θα ήταν η κρίση στη Συρία να επηρεάσει την Ευρώπη. Τονίσαμε επίσης ότι η Συριακή ηγεσία, είπε ο κ. Λαυρόφ, προσχώρησε εθελοντικά στη συνθήκη απαγόρευσης των χημικών όπλων. Και δεν έχει σημασία για ποιους λόγους. Λένε πως αυτό έγινε υπό την απειλή επίθεση. Αλλά εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Για εμάς πρωταρχική σημασία έχει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθόρισε τους υπεύθυνους για τις διαδικασίες καταστροφής του χημικού οπλαστασίου, όπως και τη διασφάλιση της προστασίας του προσωπικού που θα εργαστεί εκεί. Με την ευθύνη αυτή είναι επιφορτισμένη κατά πρώτο λόγο η Συριακή κυβέρνηση. Ωστόσο, υπεύθυνη είναι και η αντιπολίτευση. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο, συμπληρώνει ο κ. Λαυρόφ, είναι η αναφορά στο ψήφισμα ότι τα χημικά όπλα δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια μη κρατικών οργανώσεων, δηλαδή της αντιπολίτευσης και των ομάδων της. Επιστήσαμε, προσθέτει ο κ. Λαυρόφ, ιδιαίτερα την προσοχή προς τα γειτονικά με τη Συρία κράτη, ότι η προσπάθεια χρησιμοποίησης του εδάφους τους για προμήθεια των αντικαθεστωτικών με χημικά όπλα είναι μη αποδεκτές. Τον αναφέρουμε ότι αυτό το ψήφισμα υποχρεώνει κάποιον να κάνει κάτι, ότι σημαίνει επιτέλους την αφύπνιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι δύσκολο, καθώς ό,τι συνέβη δεν είναι παρά μια ευχάριστη συγκυρία. Αντιμετωπίζω το συγκεκριμένο θέμα με φιλοσοφική διάθεση. Το σημαντικό είναι, είπε ο κ. Λαυρόφ, ότι το ψήφισμα ικανοποιεί απόλυτα τις συμφωνίες εκείνες που είχαν επιτευχθεί με τον Τζον Κέρι στη Γενέβη. Σύμφωνα με αυτές, σημαντικότερες φορέας για την υλοποίηση των στόχων να τεθούν υπό έλεγχο, να καταγραφούν και να καταστραφούν τα αποθέματα των χημικών όπλων είναι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων, OPCW. Υπάρχουν αναφορές για τις συνέπειες των παραβάσεων της συμφωνίας. Απαντάει ο κύριος Λαυρόφ, ναι, σημειώσαμε ότι οποιασδήποτε παραβάσεις γίνουν από οποιαδήποτε πλευρά, είτε από την κυβέρνηση είτε από τις ομάδες αντιπολίτευσης, πρέπει ύστερα από προσεκτική έρευνα να αναφερθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό αφορά, ας μη δώσει ο Θεός, και τη χρήση χημικών όπλων από οποιονδήποτε. Αν πιστούμε ότι σίγουρα κάποια πλευρά έκανε παραβίαση, χρησιμοποίησε χημικά όπλα, τότε θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε απόφαση βάσει του κεφαλαίου 7 που προαναφέραμε. Νομίζω ότι με πάρα πολύ διπλωματικό τρόπο απάντησε ο κύριος Λαυρόφ και αναφερόμενος στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις σχετικά με τις συμφωνίες για τη Συρία, απάντησε ότι δεν θα ήθελα να εξάγω συμπεράσματα για τυχόν μακροπρόθεσμες τάσεις στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γεγονός ότι στο μεταξύ μας διάλογο προκύπτουν από καιρό σε καιρό διαφωνίες, αλλά σχεδόν πάντοτε αυτές επιδέχονται λύσεις και δεν προκαλούν μία αναστρέψιμες συνέπειες στη γενική κατεύθυνση ανάπτυξης της συνεργασίας μας. Εδώ υπερισχύει η κατανόηση της σημασίας που έχει η συνεργασία μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα σοβαρότερα προβλήματα όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής.
Είδατε άλλωστε πόσο γρήγορα μας ένωσε ο στόχος για επίλυση του προβλήματος των χημικών όπλων στη Συρία. Είμαστε ρεαλιστές και ενεργούμε με το σκεπτικό ότι τα συναισθήματα είναι κάτι το προσωρινό. Αυτός ήταν ο Σεργέι Λαυρόφ και αυτή ήταν η συνέντευξή του. Νομίζω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον τη διπλωματική του γλώσσα και τον τρόπο που χειρίστηκε ένα κρίσιμο θέμα. Και επειδή ήταν λίγο μεγάλη συνέντευξη, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, πιστεύω, και σας αρέσει. Εμάς τουλάχιστον νομίζουμε ότι έχουν λίγο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά σας έχουμε προετοιμάσει ένα βίντεο από μια εκδήλωση που έγινε στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αρμενίας. Ας το παρακολουθήσουμε. Ներկայացնում է.
και από την Αρμενία και το μουσικό αυτό διάλειμμα, λίγο τζαζ σήμερα. Θα πάμε πάλι στην Ευρώπη. Είχαμε χτες μια σημαντική νίκη της Ιταλικής κυβέρνησης. Τελικά δεν πέρασε του Μπερλουσκόνη. Θα στεναχωρήσουμε κάποιους φίλους του Καβαλιέρε που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Εμφανίζουν και στην τηλεόραση και το διαφημίζουν. Εν πάση περιπτώσει είναι εκτός και δεν μιλάμε για τον Καβαλιέρε και τα σκανδαλάκια που κάνει με τις διάφορες ενζένη, αλλά μιλάμε για τον πολιτικό ο οποίος αναστατώνει την Ιταλία. Δεν κατόρθωσε να αναστατώσει την Ιταλία ούτε την Ευρώπη παρά τις απειλές που είχε εκφράσει. Σωστά. Έτσι χτες απετράπη της Ιταλικής κυβέρνησης. Για πες μας λοιπόν Άννα, τι έγινε. Έπειτα λοιπόν από τη στροφή 180 μοιρών του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα διασφάλισε την πολιτική της επιβίωση. Η γερουσία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι που θεωρείται βέβαιο ότι θα πράξει και η Βουλή. Η διάλυση της Ιταλικής κυβέρνησης αποτράπηκε σε πρώτη φάση, όπως είπαμε, μετά την στροφή του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, του πρώην Πρωθυπουργού. Η γερουσία λοιπόν έδωσε 235 ψήφοι υπέρ και 70 κατά. Καθοριστικό ρόλο για την συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας έπαιξε και η ενίσχυση της κυβέρνησης από βουλευτές της Ιταλικής Κεντροδεξιάς. Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο ίδιος ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη κάλεσε απρόσμενα τους βουλευτές του κόμματός του, του Λαού της Ελευθερίας, να στηρίξουν με την ψήφο τους την κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα. Και όπως δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Μπερλουσκόνη στην Ιταλική Γερουσία, αποφασίσαμε να παράσχουμε την εμπιστοσύνη μας, όχι όμως χωρίς εσωτερικές διαφωνίες. Ο πρώην Πρωθυπουργός φερόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή αποφασισμένος να άρει τη στήριξη της κεντροδεξιάς παράταξης στον κυβερνητικό συνασπισμό με το Δημοκρατικό Κόμμα. Το Σάββατο είχε μάλιστα ανακοινώσει μονομερώς την αποχώρηση 5 υπουργών του κόμματός του από τον συνασπισμό, επιχειρώντας πρακτικά τη διάλυση της κυβέρνησης. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι πίσω από τους απότομους αυτούς χειρισμούς του Σίλβιο Μπερλουσκόνη κρύβεται η προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού να διατηρήσει τη θέση του στη γερουσία, χωρίς φυσικά να χάσει την βουλευτική του ασυλία. Ωστόσο, οι κινήσεις του προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων, ακόμη και εντός της κεντροδεξιάς παράταξης, με κορυφαία στελέχη του κόμματος του Λαού της Ελευθερίας να τάσσονται ανοιχτά κατά του Μπερλουσκόνη, με σαφή πρόθεση να στηρίξουν την κυβέρνηση του Λέτα. Οι τελευταίες εξελίξεις εξώθησαν τελικά τον πρώην Πρωθυπουργό σε αποχώρηση και συμπαράταξη με τον Ενρίκο Λέτα. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός είχε ζητήσει χθες, κατά την ομιλία του ενώπιον της γερουσίας, τη στήριξη της κυβέρνησης συνασπισμού, της οποίας ηγείται, τονίζοντας ότι η ενδεχόμενη κατάρρευσή της θα συνιστούσε ολέθριο κίνδυνο για τη χώρα. Βλέπουμε εδώ τον Ενρίκο Λέτα. Χαρακτηριστικό είναι, Κώστα, ότι η πολιτική αστάθεια των τελευταίων ημερών είχε οδηγήσει σε αισθητές απώλειες και στο πεδίο των χρηματαγορών. Το Ιταλικό χρηματιστήριο κατέγραψε άμεση άνοδο του γενικού δίκτυου κατά 1,45%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια των Ιταλικών ομολόγων. Ο Λέτα κάλεσε τους Ιταλούς βουλευτές να τον στηρίξουν, υποσχόμενος να ανασύρει την οικονομία της χώρας από το τέλμα της ύφεσης εντός του 2014 και δεν παρέλειψε μάλιστα να σχολιάσει την περίπτωση της τελεσίδικης καταδίκης του Σίλβιο Μπερλουσκόνη για φορολογική απάτη, λέγοντας ότι σε μια δημοκρατική χώρα πρέπει να εφαρμόζονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τώρα, μετά την νίκη της κυβέρνησης στη γερουσία, θεωρείται βέβαιο ότι η Ιταλική κυβέρνηση θα κερδίσει εντός της ημέρας και την επόμενη κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. Αλλά αυτά θα τα κοιτάξουμε αύριο. Ακριβώς. Με τις καινούργιες. Έχουμε τώρα μια αλλαγή που έχει κάποιο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί παραδίδει τη σκητάλη ένας Έλληνας σε μια Ιρλανδέζα. Ακριβώς. Πρώην δημοσιογράφο, την Έμιλι Ο'Ράιλι, η οποία είναι η νέα Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα διαδεχόμενη τον Νικηφόρο Διαμαντούρο. Τη βλέπουμε την κυρία Ράιλι στη φωτογραφία. Στην πατρίδα της έχει το παρατσούκλι Ξανθιά Φιλοδοξία ή Δούκισα, σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Business Post.
όπως είχε γράψει τις τελευταίες μέρες, όταν η Έμιλη εξελέγει από το Ευρωκοινοβούλιο νέα Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Η δυναμική δημοσιογράφος προσχώρησε στο Συντηρητικό Κόμμα και το 2003 εξελέγει συνήγορος του πολίτη στη χώρα της. Είναι Ιρλανδή, όπως είπαμε. Η επικοινωνία αποτελεί μέρος της ζωής της, σύμφωνα με όσα δηλώνει η ίδια, και προτεραιότητά της είναι να κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και των πολιτών. Είναι 56 ετών και είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα. Φαίνεται λοιπόν, Κώστα, πως ο δυναμικός της τρόπος γοήτευσε τους ευρωβουλευτές, ενώ σε ένα βίντεο που είχε δημοσιευθεί τότε με την υποψηφιότητά της, δήλωνε ότι δεν θα έθετα υποψηφιότητα για να αναλάβω αυτό το αξίωμα, εάν δεν πίστευα ακράδαντα ότι μπορώ να αλλάξω πράγματα. Στη χώρα μου άλλαξα διάφορα και βελτίωσα τη γραφειοκρατία. Και τέλος, τόνισε ότι νομίζω πως τα κατάφερα να βελτιώσω τη ζωή των απλών πολιτών. Το ίδιο θα ήθελα να επαναλάβω και σε υψηλότερο και διαφορετικό επίπεδο. Ας σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είναι ένα σημαντικό πόστο που αναλαμβάνει. Και μια και είμαστε στο χώρο των ευρωπαϊκών δομών, ας πάμε σε έναν θεωρούμενο, τουλάχιστον από πολλούς, φίλο της Ελλάδας. Έτσι, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Μάρτιν Σούλτς στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης στην κούρσα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ένας δικτυακός τόπος, ο euroactive.com, αναφέρει ότι το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ξεκίνησε τη διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίου για την Προεδρία της Κομισιόν και προτείνοντας τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος προβάλλεται ως καθαρό φαβορί. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργέι Στανίσεφ, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ότι πρόκειται για μια δημοκρατικά ανοιχτή και πολιτικά αξιόπιστη διαδικασία. Τα μέλη του κόμματος καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά του ως τις 31 Οκτωβρίου. Στις 6 Νοεμβρίου το κόμμα θα έχει μια τελική λίστα υποψηφίων. Στη συνέχεια, σε συνέδριο που θα οργανωθεί το Φεβρουάριο του 2014, τα μέλη του κόμματος θα ψηφίσουν τον υποψήφιο που προτιμούν, ενώ θα υιοθετήσουν και κοινό μανιφέστο εν ώψη των ευρωεκλογών. Εμείς θεωρούμε ότι ο Μάρτιν Σούλτς είναι από τους φίλους, ανήκει και σε ένα σχετικά προοδευτικό, από αυτό που θεωρούμε προοδευτικό ρόλο, χώρο και με προοδευτικό ρόλο, και ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσει και θα διατηρήσει και τα φιλελληνικά του αισθήματα. Στην Γκάμπια τώρα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Η Γκάμπια είναι μια πρώην Βρετανική αποικία που ανακοίνωσε χτες το βράδυ, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, ότι αποσύρεται από την κοινοπολιτεία, τον οργανισμό με τα 54 μέλη που περιλαμβάνει τη Βρετανία και τις περισσότερες από τις πρώην αποικίες της. Ας σημειώσουμε ότι η Κύπρος ανήκει στην κοινοπολιτεία. Η κοινή γνώμη ενημερώνεται πως η κυβέρνηση της Γκάμπιας εγκατέλειψε τα έθιμη της κοινοπολιτείας, αναφέρει τον Μπαντζούλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η κυβέρνηση είναι μια αφρικανική πόλη, εκεί βλέπουμε στην άκρη, στην απέναντι άκρη από το καλούμενο κέρας της Αφρικής. Η κυβέρνηση αποσύρεται από την κοινοπολιτεία και αποφασίζει πως η Γκάμπια δεν θα γίνει ποτέ ξανά μέλος οποιοδήποτε νέο αποικιακού θεσμού και δεν θα αποτελέσει ποτέ μέρος οποιοδήποτε θεσμού ο οποίος αντιπροσωπεύει μια επέκταση της αποικιοκρατίας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Ουδένα μέλος της κυβέρνησης της Γκάμπια ήταν διαθέσιμο χτες το βράδυ να δώσει μια εξήγηση για την απόφαση. Ωστόσο, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων για το θέμα, δήλωσε πως η απόφαση αυτή ακολουθεί την απόρριψη από την κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012 μιας συμφωνίας η οποία προτάθηκε από την κοινοπολιτεία για τη δημιουργία στον Μπαντζούλ επιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μέσα ενημέρωσης, τη μάχη κατά της διαφθοράς. Και οι αποφάσεις περί συμμετοχής στην κοινοπολιτεία εξαρτώνται από την κυβέρνηση και κάθε κράτος μέλος. Ήταν η αντίδραση ενός εκπροσώπου του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Λονδίνο. Δηλαδή, ούτε η Βρετανία θέλησε να σχολιάσει μια πρωτοφανή κίνηση. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σήμανε να υπάρχει αυτή η επιτροπή στην Γκάμπια,
που φαίνεται ότι δεν είναι και από τα πιο δημοκρατικά μέλη, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Βρετανίας δηλαδή, στα κράτη, θεωρείται Governor General, γενικός κυβερνήτης. Μια τάση ανεξαρτησίας, κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι όντως πρωτόγνωρο. Τώρα θα ήθελα να δούμε ένα μικρό φιλμάκι, δεν θα το σχολιάσω. Μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν μου το έστειλαν με email. Το είχα ανεβάσει και στο προσωπικό μου Facebook και το θεωρώ ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι. Είδε φυσικά, όπως καταλάβατε, σχέση στοργής από ένα αδελφάκι για το αδελφάκι που έχει καρκίνο. Θα ήθελα τώρα να, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, αυτά που μαθαίνουμε για τον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για ένα πόλεμο που υπάρχει, μια νέα σταυροφορία εναντίον του Ισλάμ. Έχει κατηγορηθεί και το Ισλάμ ότι έχει σχέση με τρομοκρατία και όλα αυτά. Εμείς θέλουμε να σας πούμε δύο λόγια, επειδή και σε πολλές συζητήσεις που είχαμε σε κύκλο ανθρώπων, δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι το Ισλάμ. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια σειρά από μικρά κομμάτια που θα μας λένε τι είναι το Ισλάμ. Ας δούμε το φιλμ. Nearly a quarter of the people on earth respond to it. Το 1/4 του πληθυσμού της γης ανήκει στο Ισλάμ. God is most great. Όπως ακούμε να λέει ο ημάμης, ο Θεός είναι μεγάλος. I testify there is no other God but God. Δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Αλλάχ. I testify Muhammad is the messenger of God. Και ομολογώ ότι ο Μωάμεθ είναι ο ταχυδρόμος του, του Θεού. Come and pray. Ελάτε να προσευχηθούμε. God is most great. Ο Θεός είναι πολύ μεγάλος. There is no God but God. Δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Αλλάχ. In the unfolding of history, Islamic civilization has been one of humanity's grandest achievements. Για αυτό το φιλμ που βλέπουμε είναι από το BBC και όπως μας λέει ο αφηγητής, ότι το Ισλάμ απετέλεσε ένα μεγάλο πολιτισμικό γεγονός για την παγκόσμια ιστορία. Κατόρθωσε να δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη αυτοκρατορία. Much of the history of Islam has been obscured behind a veil of fear and misunderstanding. Αλλά γύρω από το θέμα του Ισλάμ υπάρχει πάρα πολύς φόβος και έλλειψη κατανόησης. It was Muslim scholars who reclaimed the ancient wisdom of the Greeks. Κι όμως οι μουσουλμάνοι ήταν αυτοί που διατήρησαν τη σοφία των Ελλήνων την ώρα που στη Δύση επικρατούσε το σκοτάδι του Μεσαίωνα. Και κατόρθωσαν να προχωρήσουν και τις τέχνες 600 χρόνια πριν από τη γέννηση του Λεωνάρδο Νταβίντσι. To the numerals we use for counting. Cultures across the globe have been shaped by Islamic civilization. Πολλοί πολιτισμοί είχαν την ευκαιρία να ασπαστούν το Ισλάμ
και, και να δημιουργήσει μια παγκόσμια αλλαγή σε ορισμένα ζητήματα. Το Ισλάμ είναι μια αυτοκρατορία πίστης. A new beginning. A breaking from the past and the creation of a powerful new force. Έχει περάσει πλέον στην ιστορία σε μια νέα φάση. One after another, the tribes of a nation were summoned to the fold and united under the banner of Islam. Κάτω από, το, από την σημαία του Ισλάμ και τον εθνικό, τον θρησκευτικό του χώρο τη Μέκα, ενώθηκαν πάρα πολλές φυλές. But Muslims saved their most monumental feat for the holy city of Jerusalem. Ένας από τους ιερότερους χώρους είναι η ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου υπάρχει και ο εικονιζόμενος ναός της Πέτρας. Όπως η Μέκα, έτσι και η Ιερουσαλήμ είναι ένας από τους ιερότερους χώρους του Ισλάμ, γιατί σε αυτή την Πέτρα λέγεται ότι ο Αβραάμ πρόκειται να θυσιάσει το γιο του. Και η απόσταση από το μέρος που θεωρείται ότι έχει ταφεί ο Χριστός είναι ελάχιστος. Έτσι βλέπουμε ότι το Ισλάμ ενώνει χριστιανισμό, την εβραϊκή θρησκεία. Έτσι οικοδομήθηκε μια από τις νεότερες θρησκείες. In just 100 years, Mohammed's vision had transformed the spiritual and political map of the world. Μέσα σε 100 χρόνια η θρησκεία του Ισλάμ είχε εξαπλωθεί σαν μια διαθήκη του Μωάμεθ, αλλά θα μιλήσουμε για τις διαφορές που έχουν δημιουργηθεί τώρα μέσα στους κόλπους του Ισλάμ σε μια άλλη εκπομπή. Πολύ ωραίο το βίντεο, πραγματικά. Να πούμε και κάτι διαφορετικό που... Ναι. Συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες σε επαρχία της Κίνας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις εντόμων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε περισσότερους από 41 νεκρούς και 1.600 ανθρώπους να βρίσκονται σε νοσοκομεία, με 37 περιπτώσεις σε κατάσταση απολύτως οριακή για τη ζωή τους. Υπεύθυνα για αυτό το μαζικό χτύπημα είναι σμήνη ασιατικών μελισσών κυφήνων, των μεγαλύτερων του είδους στον κόσμο, με άνοιγμα φτερών 8 περίπου εκατοστών, ενώ το θανατηφόρο τους δηλητήριο εκχύεται από κεντρή μήκους 6 χιλιοστών. Παρακολουθούμε εδώ και σχετικό βίντεο που μας εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει, τι κάνουν αυτές οι μέλισσες. Μέλισσες δολοφόνοι θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν άτομα που εργάζονταν σε αγροτικές περιοχές, ωστόσο πολλά σμήνη κατάφεραν να φτάσουν και σε ασιατικές. Η δραματική αύξηση των επιθέσεων αυτών έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στη δημιουργία εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων, οι οποίες παρέχουν άμεση βοήθεια στους τραυματίες. Εξαιρετικά ανήσυχοι ωστόσο είναι και οι επιστήμονες, οι οποίοι λένε χαρακτηριστικά πως δεν πρόκειται για κάποιο απλό είδος εντόμων, αλλά για κανονικά αρπακτικά με απίστευτα επιθετική συμπεριφορά, ειδικά μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, που αποτελεί για αυτά περίοδο αναπαραγωγής. Ωστόσο, η αγριότητα της συμπεριφοράς τους για φέτος δείχνει να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και λόγω του εξαιρετικά ξηρού και ζεστού καλοκαιριού που προηγήθηκε. Για την
επιθετικότητα των μιλισσών μπορεί να μας βεβαιώσει και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Τσαλαπάτης που είχε το ατύχημα την περασμένη Κυριακή. Μια και μιλήσαμε για επιθετικό κλίμα κτλ. Θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα χωρίς να υπάρχει κάποια σύγκριση ή παρανόηση. Έγινε λοιπόν μια έρευνα ποιος είναι ο σημερινός Γερμανός και ποιος είναι ο πραγματικός Γερμανός. Για πες μας, Ριάννα, τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, ο πραγματικός Γερμανός είναι οργανωτικός, αγαπάει το περιβάλλον, δεν έχει χιούμορ και δεν είναι γλεντζές. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κλισέ για τους Γερμανούς. Και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα δείχνει ποιοι είναι πραγματικά. Πάντοτε ακριβής αλλά και κακοντυμένος, φοράει σανδάλια με κάλτσες και πίνει απίστευτες ποσότητες μπύρας. Αυτά είναι κάποια ακόμα στερεότυπα που συνοδεύουν τους Γερμανούς. Πώς ζει όμως πραγματικά, τι σκέφτεται και τι καταναλώνει. Η έρευνα αυτή με τίτλο Best of Planning, γνωρίζοντας πώς ζει η Γερμανία, επιχειρεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Στην έρευνα δυστυχώς δεν μαθαίνουμε τίποτα για τα σανδάλια, μαθαίνουμε όμως πως τα ρούχα κατά κύριο λόγο θα πρέπει να είναι άνετα. Όπως απάντησε το 31,4% των ερωτηθέντων και σχεδόν οι μισοί Γερμανοί δεν είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα από 100 ευρώ για ένα ζευγάρι παπούτσια. Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό 4 μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων και έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως εξηγεί εκπρόσωπος ενός εκ των συγκροτημάτων και είπε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών είναι κατάλληλα για να κατευθύνουν τη διαφήμιση ώστε να προσεγγίσουν περισσότερους καταναλωτές. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Αυτός είναι ο σημερινός Γερμανός, όπως μας λένε τουλάχιστον οι έρευνες και όπως δημοσιεύτηκε και στην Deutsche Welle. Βλέπω τώρα, γυρνώντας στο διαδίκτυο, ότι εξακολουθούμε να είμαστε πρώτο θέμα για τα γαλλικά κανάλια. Το France 24 έχει τη φυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα την Ιταλία. Τρίτο θέμα τη δυσφορία του Ομπάμα για τα γεγονότα που συμβαίνουν στο δημόσιο τομέα των ΗΠΑ. Αυτά συνολικά ήταν όσα θέλαμε να προβάλλουμε από τον τρελό κόσμο. Γιάννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Σας εύχονται ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.